Για μια ακόμη φορά που αποδεχτήκατε το πρόσκληση του Δήμου αλλά και του Δικαστήριου αυτή τη φορά και αυτή τη στιγμή ψηφίσατε πώς θα συμβάλλετε στο να δεχτούν διάφορα πράγματα, νέα και εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου Κοζάνης στο επίπεδο κοινό. Να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος από ότι σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου ουσιαστικά ανακοινώνουμε και επίσημα, αν και νομίζω ότι έχει διεκτηθεί ήδη στην κοινωνία, το 7ο Φεστιβάλ Αφήγησης και Τεχνών Λόγου της Κοζάνης. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια από το Δήμο Κοζάνης και την Συνδοχή του Πελευγού. Νομίζω ότι για όλους εμάς που παρακολουθούσαμε το φεστιβάλ ήταν πραγματικά μια πολύ αξιόλογη σημαντική προσπάθεια. Αυτό ότι αφηγήσεις, ιστορίες, σχόλια για αρκετές μέρες ήταν σημείο αναφοράς στο πόλη. Η λογική της Δημοτικής Αρχής ήταν να συνεχίσουμε στην προσπάθεια, να επενδύσουμε το θέμα στο φεστιβάλ και σε συνεργασία με το ΜΕΦΕ, με την Τεχνική Διευθύντρια, την Πρόεδρο αλλά και το Διευθυντικό Συμβούλιο, να βοηθήσουμε με τον τρόπο που μπορούμε, με όποιον τρόπο μπορούμε και με ποια διάθεση και με την πολλή διάθεση και το μεράκι που διαθέτουμε, να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, απλά να ευχηθώ, δεν θα ευχηθώ, είμαι σίγουρο ότι θα είναι ένα ακόμα φεστιβάλ από όλες τις δράσεις που διεκδικούνται, διακρίνονται από το καλό συνέδριο και από την αστυνομία, αλλά και ένα ακόμα επόμενο φεστιβάλ αφήγησης και τεχνών λόγου. Να ευχαριστήσω και αυτόν τον καταλαβό που είναι εδώ σήμερα για να παρουσιάσει την προσπάθεια αυτό και την τεχνική διευθύντρια την κυρία Δημοπούλου και την κυρία Ειδική του Πρόεδρου, αλλά και όλο το Συμβούλιο και όλους τους συντελεστές αυτή την προσπάθεια και προφανώς τους ανθρώπους που θα πούν ιστορίες, εφηγηθούν πράγματα στους ανθρώπους, στους πολίτες της Κοζάνης, αλλά και σε αυτούς που θα έρθουν για μια ακόμη φορά να παρακολουθήσουν αυτό το φεστιβάλ.